Κύριε Φόρογλου, να ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι μεγάλη χαρά να συμμετέχω. Να πω ότι είμαι αναπληρώτρια καθηγήτρια ενδοκρινολογίας και διαβήτη, όχι παθολογίας, αλλά είμαι σε ένα ενδοκρινολογικό τμήμα, ίσως όχι σε κλινική, το οποίο όμως έχει τη χαρά να είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό στην Θεσσαλονίκη που εκπαιδεύει ειδικευόμενους ενδοκρινολογίας. Και έχω τη χαρά βέβαια να είμαι σε ένα νοσοκομείο που έχει μία νευροχειρουργική κλινική που είναι κλινική αναφοράς, όπως ακούσατε, και για άλλα νοσοκομεία της πόλης. Άρα πιστεύω ότι αυτή η πρόσκληση έχει να κάνει με το να περιγράψω την εμπειρία από αυτή τη συνεργασία, γιατί εμείς αυτούς τους ασθενείς τους βλέπουμε υποχρεωτικά, το υποχρεωτικά σε εισαγωγικά, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά, είτε είναι δικοί μας ασθενείς, είτε είναι ασθενείς παραπέμπονται από άλλα νοσοκομεία, άλλους γιατρούς. Επομένως, μάλλον αυτή τη συνεργασία, έτσι μου ζήτησε ο κύριος Φόρογλου να περιγράψω. 2 λεπτά για να κάνω και εγώ share screen λοιπόν τώρα και να ξεκινήσω για να μην καθυστερώ. Άρα, εμένα μου ζητήθηκε να πω τι συμβαίνει περιεγχειρητικά. Πρακτικά, πότε μας χρειάζονται οι χειρουργοί. Μας χρειάζονται λοιπόν οι χειρουργοί στο δικό μας το νοσοκομείο, αλλά και γενικά τους ενδοκρινολόγους. Όταν φτάνει σε αυτούς ένα αδένωμα υπόφυσης από έναν μη ενδοκρινολόγο, όπου η διάγνωση έχει γίνει με απεικόνηση και πιθανώς για άλλο λόγο, δηλαδή για ένα τυχαίωμα, ή όταν η διάγνωση έχει γίνει λόγω μιας επίγουσας νευρολογικής συνδρομής. Στην πρώτη περίπτωση, λοιπόν, έχουμε τα τυχαιώματα, τα οποία, αν και ανακαλύπτονται τυχαία αναδρομικά, μπορεί να δούμε ότι υπάρχει και ορμονική έκρηση, αλλά είναι σημαντικό. Τα ακούσατε όμως αυτά από την κυρία Ευσταθιάδου. Ή όταν υπάρχει υποφυσιακή αποπληξία, όπου εδώ βέβαια μπαίνει το στοιχείο του επίγοντος, άρα όλα πρέπει να γίνουν κάποιες φορές γρήγορα, κάποιες φορές όχι τόσο γρήγορα, γιατί μπορεί αυτό όλον. Αυτή η συνδρομή, τέλος πάντων, να εξελιχθεί λίγο πιο ευνοϊκά και χωρίς χειρουργείο. Άρα, το πιο σημαντικό είναι να καθορίσουμε αν είναι επίγον το χειρουργείο. Αν δεν είναι επίγον το χειρουργείο και δεν έχει γίνει πιο πριν, κανονικά πρέπει να γίνει η ενδοκρινολογική διερεύνηση. Την ακούσατε την ενδοκρινολογική διερεύνηση. Μισό λεπτάκι, γιατί δεν προχωράνε οι διαφάνειες. Από εδώ κάτω. Την ακούσατε λοιπόν, αφορά όλους τους άξονες, τα είπε πάρα πολύ καλά η κυρία Ευσταθιάδου, οπότε δεν θα επιμείνω όπως αυτά. Έχει σημασία να δούμε αν υπάρχουν συμπτώματα που παραπέμπουν σε παθολογία της οπίσθιας υπόφυσης, γιατί τότε πρέπει να σκεφτούμε ότι μπορεί να μην είναι ένα αδένωμα της υπόφυσης, αλλά να είναι κάτι άλλο, στο οποίο δεν ξέρω αν θα χρειαστεί χειρουργική αντιμετώπιση, θα χρειαστεί πιθανώς παρέμβαση για να επιβεβαιώσουμε τη διάγνωση. Άρα σε ένα τυχαίωμα ακτινολογική επιβεβαίωση, κλινική διάγνωση, ενδοκρινολογική εκτίμηση που παραπέμπει σε όλους τους άξονες και έχει να κάνει με το να δούμε τι συμβαίνει σε ενδοκρινολογικό επίπεδο, αν υπάρχει υπερέκριση ή αν υπάρχει υπολειτουργία. Και βέβαια, ειδικά για το χειρουργείο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε αν υπάρχει υπολειτουργία κυρίως στον άξονα της ACTH, όπου εκεί δεν αρκούν οι μετρήσεις της κορτιζόλης της πρωινής, συχνά χρειάζονται δοκιμασίες. Πρέπει βέβαια να εκτιμηθούν και οι υπόλοιποι άξονες, δεύτερος του θυροειδή και οι υπόλοιποι με λιγότερη σημασία τουλάχιστον για την έκβαση του χειρουργείου. Και μετά βέβαια το ερώτημα, τι ορμονικές ανεπάρκειες θα υποκαταστήσω, ξεκινώντας από τη θυροξίνη, το είπε η κυρία Ευσταθιάδου το πρωί, εδώ η TSH είναι τελείως αναξιόπιστη, άρα χρησιμοποιούμε και για τη διάγνωση και πολύ περισσότερο για την παρακολούθηση τα επίπεδα της ελεύθερης θυροξίνης του ορού, είναι σημαντικό να το θυμόμαστε. Πιο σημαντική βέβαια υποκατάσταση, ο άξονας της επινεφριδιοφιλοτρόπου ορμόνης, εδώ χρησιμοποιούμε την υδροκορτιζόνη. Και το ερώτημα, θα χορηγήσουμε περιεγχειρητικά υδροκορτιζόνη σε όλους? Θα σας πω τι πρέπει να γίνεται και τι λέει η Αμερικανική Εταιρεία Κλινικών Ενδοκρινολόγων ότι πρέπει να γίνεται. Μεταξύ μας όλοι γνωρίζουμε τελικά τι γίνεται. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για το αν τελικά θα χρειάζεται να παίρνουν όλοι γλυκοκορτικοειδή, από το να δίνουμε σε όλους μέχρι το να εκτιμούμε τον άξονα και να μην δίνουμε παρά μόνο αν πραγματικά υπάρχει ανεπάρκεια στον άξονα της επινεφρινδιοφιλοτρόπου ορμόνης. Οι περισσότεροι βέβαια κλινικοί γιατροί, νευροχειρουργοί, προτιμούν να θεραπεύουν εμπειρικά, δίνοντας περιεγχειρητικά γλυκοκορτικοειδή, συνήθως 50% μιλιγκράμμ ενδοφλέβειας υδροκορτιζόνης, αμέσως πριν, κατά τη διάρκεια και μετά στη συνέχεια, μετά το χειρουργείο, υπάρχει ένα tapering και εκεί μας κάνει και τη βοήθειά μας λίγο για να δούμε τι θα κάνουμε. Τι γίνεται τώρα, φτάσαμε στο χειρουργείο, τι γίνεται μετά το χειρουργείο? Η μετεγχειρητική διαχείριση αυτών των ασθενών μπορεί να χωριστεί σε 2 φάσεις.
η άμεση μετεγχειρητική που γίνεται μέσα στο νοσοκομείο και η μακροπρόθεσμη μετεγχειρητική που είναι ουσιαστικά η παρακολούθηση και η οποία βέβαια γίνεται από τους θεράποντες γιατρούς και τον νευροχειρουργό, φυσικά και τον ενδοκρινολόγο. Η άμεση μετεγχειρητική τυπικά διαρκεί 1 με 3 μέρες και βέβαια εδώ μπορεί να έχουμε σοβαρές επιπλοκές που είναι κυρίως νευροχειρουργικές επιπλοκές. Το είπαν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να κάνει η εμπειρία του νευροχειρουργού και ο αριθμός των επεμβάσεων που έχει κάνει. Όσον αφορά τις ενδοκρινολογικές επιπλοκές, κυρίως και άμεσα μας ενδιαφέρει η ισορροπία υγρών και ηλεκτρολιτών και κυρίως το νάτριο. Και επειδή εδώ μου κάνει μια πάσα η κυρία Σταθιάδου, την οποία η αλήθεια δεν το έχω περιλάβει από την αρχή, αν χρειάζεται θρομβοπροφύλαξη, αλλά το πρόσθεσα στο ενδιάμεσο. Υπάρχει, εδώ θα επικεντρωθώ στη νόσο Cushing, στο σύνδρομο Cushing γενικά. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας αυξημένος κίνδυνος φλεβικής φλεβοθρόμβωσης στο σύνδρομο Cushing, 20 φορές περίπου παραπάνω από ό,τι στο γενικό πληθυσμό, και αυτό αφορά όχι μόνο τη νόσο Cushing, αλλά οποιαδήποτε μορφή σύνδρομου Cushing. Μάλιστα η αμφωτερόπλευρη επινεφριδεκτομή φαίνεται να έχει ίσως και τα πιο ψηλά ποσοστά. Σε κλινικό επίπεδο, ο κίνδυνος των θρομβωτικών επεισοδίων φαίνεται να είναι ανάλογος με τη διάρκεια και τη βαρύτητα της υπερκορτιζολεμίας. Υπάρχει λοιπόν μια συσχέτιση μεταξύ των τιμών της ελεύθερης κορτιζόλης των ούρων. Ωστόσο, να ξέρετε ότι αυτή η εξέταση δεν, δεν έχει πολύ καλή επαναληψιμότητα και εμφανίζεται μεγάλη μεταβλητότητα. Οπότε και για το σύνδρομο Cushing και φυσικά και για την νόσο Cushing, οι παράγοντες κινδύνου για φλεβική θρομβοεμβολή είναι οι κοινοί παράγοντες κινδύνου ίσως και για τους περισσότερους χειρουργικούς ασθενείς, με μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανιστεί αυτή όταν δεν υπάρχει άμεση κινητοποίηση, όταν υπάρχει μεγάλη ηλικία και μετά ακολουθούν και όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες. Συνήθως οι ασθενείς με σύνδρομο Cushing δυστυχώς έχουν πολλούς από τους υπόλοιπους παράγοντες και δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί πόσο συντελεί ο καθένας από αυτούς. Και επειδή δεν υπάρχουν και πολλές στοιχειοποιημένες κλινικές μελέτες, η αντιπικτική αγωγή πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με σύνδρομο Cushing και νόσο Cushing που υποβάλλονται σε διασφυνοειδική εκτομία αδενώματος υπόφυσης ή χειρουργική αφαίρεση. Αλλά αν με ρωτήσετε τι, δεν υπάρχουν μελέτες για την αξιολόγηση του τύπου, της δοσολογίας ή της διάρκειας της αντιπικτικής αγωγής. Και πάμε στο νάτριο. Τι κάνω για το νάτριο? Το μέλημά μας λοιπόν είναι η αντιδιουρητική ορμόνη και συνήθως μας φωνάζουν γιατί υπάρχει άπιος διαβήτης. Ο άπιος διαβήτης λοιπόν μπορεί να εμφανιστεί περίπου μέχρι και στο 25% των ασθενών μετά από το χειρουργείο του αδενώματος της υπόφυσης και συνήθως εμφανίζεται μέσα στις πρώτες 48 ώρες. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει διατομή του στελέχους, μπορεί να προέρχεται και από τους χειρισμούς του νευροχειρουργού. Οι ασθενείς έχουν τα τυπικά συμπτώματα του άπειρου διαβήτη, αν τους αφήσουμε βέβαια χωρίς να το αντιληφθούμε, και φαίνεται ότι υπάρχει ανεπάρκεια της αντιδιουρητικής ορμόνης. Συνήθως είναι παροδικός, μπορεί όμως να είναι και μόνιμος αν υπάρχει διατομή του στελέχους. Αρχικά τα μέτρα με χορήγηση υγρών, με καταμέτρηση βέβαια πολύ προσεκτική της ισορροπίας του ύδατος, της εγκατάστασης του όγκου του ασθενή και φυσικά της μετρήσης του νατρίου αλλά και του ειδικού βάρους των ούρων. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και εδώ να τονίσω ότι υπάρχει τουλάχιστον μια μελέτη που λέει ότι σε ασθενείς οι οποίοι δεν παίρνανε σε ρουτίνα γλυκοκορτικοειδή φάνηκε να είναι χαμηλότερο το ποσοστό του μεταγχειρητικού άπειρου διαβήτη. Εάν χρειαστεί να θεραπεύσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε δεσμοπρεσίνη ανάλογα την αντιδιουρητική ορμόνη. Φυσικά, άμεσα μεταγχειρητικά υποδόρια ενδοφλέβεια συνήθως. Δεν δίνουμε διαρρηνικά, ειδικά όταν έχει προηγηθεί προσπέλαση από αυτήν την οδό. Ενώ συνήθως μετά την έξοδο από το νοσοκομείο το δίνω από το στόμα. Οι ασθενείς μερικές φορές δεν χρειάζονται καμιά θεραπεία. Εάν είναι καλά και μπορούν να πιούν όσο χρειάζεται, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν μόνο 1-2 δόσεις. Το βλέπουμε αυτό στην πράξη και στη συνέχεια αυτή η κατάσταση φύεται. Ωστόσο, ακόμα και αν η φετή αυτή η κατάσταση μπορεί να υποτροπιάσει ή μπορεί μεταξύ της αρχικής εμφάνισης και της υποτροπής να εμφανιστεί ένα παροδικό σύνδρομο πρόσφορης έκρησης αντιδιουρητικής ορμόνης. Άρα θέλει λίγο προσοχή εδώ και στην αρχική αντιμετώπιση. Τώρα, αν επιστρέψει ο άπειρος διαβήτης αφού υφεθεί, στη συνέχεια, σε αυτή την περίπτωση, θεωρούμε ότι μάλλον είναι μόνιμος και έχει εγκατασταθεί και χρειάζεται συνεχής θεραπεία.
Στην πρώτη φάση θέλει προσοχή, είπαμε, γιατί αν υπερθεραπεύσουμε μπορεί το σιάντι που θα προκύψει να είναι από τη θεραπεία. Τελικά μόνιμος άπειος διαβήτης περίπου στο 2% των ασθενών. Ενώ περίπου ένα 5-9% επίσης παροδικά μπορεί να αναπτύξουν μόνο σύνδρομο πρόσφορης έκρησης αντιδιουρητικής ορμόνης που μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα υπονατριεμία που μπορεί να είναι και συμπτωματική. Άρα εδώ η μέτρηση του νατρίου είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να μετριέται και άμεσα αλλά και 5-8 μέρες μετεγχειρητικά γιατί μπορεί να συμβεί και αφού ο ασθενής βγει από το νοσοκομείο. Εάν είναι ήπια, χρειάζεται μόνο στέρηση υγρών. Αν είναι σοβαρή, προφανώς χρειάζεται ξανά νοσηλεία και στη συνέχεια αντιμετώπιση, όπως πρέπει να κάνουμε, με στέρηση υγρών, μερικές φορές με υπέρτονα διαλύματα και καμιά φορά και με βαπτάνες, αν υπάρχει εμπειρία. Οι βαπτάνες λένε σε μια πρόσφατη μελέτη ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να οδηγήσουν σε πιο έτσι, άμεση λύση των συμπτωμάτων της υπονατριεμίας αλλά και της υπονατριεμίας. Ωστόσο, είναι ακριβά φάρμακα και έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες και όπως είπα πρέπει να υπάρχει εμπειρία. Τι κάνουμε την υδροκορτιζόνη τώρα μετεγχειρητικά. Εδώ τώρα πρέπει να εκτιμήσω αν υπάρχει επινεφρυδιακή ανεπάρκεια μετεγχειρητικά. Αυτό λοιπόν θέλει κλινική εκτίμηση και βέβαια πρέπει να συνεκτιμήσω για το τι έχει κάνει διεγχειρητικά ο νευροχειρουργός. Κανονικά ένας ασθενής ο οποίος έχει μια εγχείρηση στην οποία δεν υπήρχαν επιπλοκές και δεν υπήρχαν και υποφυσιακές ανεπάρκειες πριν το χειρουργείο έχει πολύ μικρή πιθανότητα μετεγχειρητικά να αναπτύξει ανεπάρκεια του άξονα της επινεφρυδιοφιλιοτρόπου ορμόνης. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση στην οποία δεν δίνονται προεγχειρητικά, δεν δίνεται υδροκορτιζόνη, μπορούμε στη συνέχεια να μετρήσουμε τα επίπεδα της κορτιζόλης τα πρωινά μετά το χειρουργείο και να αποφασίσουμε ανάλογα με αυτά τα επίπεδα αν υπάρχει επινεφρυδιακή ανεπάρκεια ή όχι. Το είπε και αυτό η κυρία Σταθιάδου. Έχουμε κάποιες τιμές που μας λένε ότι υπάρχει, δηλαδή συνήθως όταν η πρωινή κορτιζόλη είναι κάτω από 5 μικρογράμμα ανά DL, και κάποιες περιπτώσεις τις οποίες μάλλον λέμε ότι δεν υπάρχει, όταν είναι πάνω από 10 ή άλλες φορές από 15 και υπάρχει και μια γκρίζα ζώνη στην οποία δεν μπορούμε να βγάλουμε εύκολα συμπεράσματα. Και φυσικά όλα αυτά αφορούν ασθενείς που είναι καλά, γιατί στους βαρέως πάσχοντες είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Στους βαρέως πάσχοντες έτσι κι αλλιώς περιμένουμε αυξημένες συγκεντρώσεις κορτιζόλης ορού, οπότε δεν μπορούν αυτές οι τιμές να μας δώσουν διάγνωση. Και δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις ούτε και οι δοκιμασίες δεν μπορούν να μας δώσουν αξιόπιστα διάγνωση. Άρα, αν χρειάζεται να παρεύουμε σε βαρέως πάσχοντα μετά το χειρουργείο, θα υποκαταστήσουμε και μάλιστα με μεγάλες δόσεις υδροκορτιζόνης που φτάνουν τα 400 μιλιγκράμμ την ημέρα. Δεν υπάρχει μία καλή προσέγγιση. Αν τελικά ξεκινήσουμε όμως υδροκορτιζόνη στην μετεγχειρητική ή στην περιεγχειρητική περίοδο, στη συνέχεια θα πρέπει προσεκτικά και τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες 6 εβδομάδες να καταλάβουμε αν τη χρειάζεται αυτή ο ασθενής, γιατί αν παραμείνει χωρίς να τη χρειάζεται, θα κάνουμε ένα ιατρογενές κούσινγκ και θα σας πω λίγο τι έγινε μετά με ένα ήδη χειρουργηθέ κούσινγκ. Τι γίνεται τώρα με τα λειτουργικά αδενώματα, μεγαλακρία, κούσινγκ και προλακτινώματα. Φαίνεται ότι αν μετρήσουμε γρήγορα μετεγχειρητικά, τότε μπορούμε να πάρουμε τις αντίστοιχες ορμόνες, μπορούμε να πάρουμε μια γρήγορη εικόνα για το τι θα συμβεί. Έτσι λοιπόν για την μεγαλακρία, μια τιμή αυξητικής ορμόνης κάτω από 2 νάνογκραμμα ανά ml την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα, μπορεί να δείχνει ότι υπάρχει ύφεση, αλλά σε ποιους, στους ασθενείς που δεν είχαν πάρει προεγχειρητικά ανάλογα σωματοστατίνης. Γι' αυτό και εμείς προκρίνουμε, όπως και περισσότεροι, το γρήγορο χειρουργείο όταν γίνει διάγνωση, αν είναι δυνατόν χωρίς να προηγηθεί χορήγηση αναλόγου, γιατί αυτό λίγο δεν μας κάνει η εύκολη μετεγχειρητική διάγνωση της ύφεσης. Για τα προλακτινώματα, μια τιμή προλακτίνης κάτω από 10, πάλι στην πρώτη μετεγχειρητική ημέρα, 10 νάνογκραμμα ml, δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει μετεγχειρητική ύφεση. Το πρόβλημα είναι στο Cushing. Εδώ λοιπόν στο Cushing θα πρέπει λίγο να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην πιθανότητα να μην έχει γίνει πλήρης ίαση της νόσου. Ακούσατε ότι είναι μικρό αδενώματα, ότι έχουν μεγάλο ποσοστό ίασης, εξαρτάται όμως αυτό από την εμπειρία του χειρουργού, και στο ποσοστό να υπάρχει επινεφρυδιακή ανεπάρκεια. Άρα εδώ αν ο χειρουργός δώσει κατευθείαν υδροκορτιζόνη, υπάρχει ένας κίνδυνος, όπως πρόσφατα είδαμε μια ασθενή που χειρουργήθηκε για Cushing, να μείνει αυτή η ασθενής για πολλά χρόνια με υποκατάσταση. Την είδαμε λοιπόν εμείς μετά από πολλά χρόνια, μετά από ένα χειρουργείο για Cushing, με μια
έκδηλα κλινική σημειολογία Cushing και έπαιρνε ακόμη υποκατάσταση με υδροκορτιζόνη. Προφανώς είχε κάνει υποτροπή και αυτή η γυναίκα εκτός από την υποτροπή της έπαιρνε και υποκατάσταση με υδροκορτιζόνη. Άρα εδώ πρέπει να υπάρχει εμπειρία, πρέπει να υπάρχει ένα πρωτόκολλο στο οποίο θα πρέπει να παρακολουθούνται μεταχειρητικά τα επίπεδα και να αποφασίζεται για το τι θα γίνεται εάν έχει δοθεί να διακόπτεται, αν δεν έχει δοθεί να βλέπουμε σταδιακά τις τιμές της πρωινής κορτιζόλης και να αποφασίζουμε αν αυτές πέφτουν, αν τελικά θα υπάρχει υποψιακή ανεπάρκεια. Τι γίνεται μετά το εξιτήριο? Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται από κοντά τις πρώτες 2 μεταχειρητικές εβδομάδες, κυρίως για την νευρολογική τους εικόνα, και αυτό αφορά βέβαια πιο πολύ ίσως τον νευροχειρουργό. Εμείς έτσι κι αλλιώς τους ξαναβλέπουμε περίπου στις 6 εβδομάδες μετά το χειρουργείο. Εκεί επανεκτιμούμε λίγο ό,τι έχει δοθεί σαν θεραπεία υποκατάστασης και βλέπουμε και τις υπόλοιπες ορμονικές ανεπάρκειες που μπορούν να εκτιμηθούν. Και τελικά, μέχρι και τις 12 εβδομάδες, δηλαδή μέχρι και τους 3 μήνες, έχουμε αποφασίσει αν αυτοί οι ασθενείς χρειάζεται να παίρνουν θυροξίνη, αν χρειάζεται να παίρνουν υδροκορτιζόνη. Εάν δεν είμαστε σίγουροι, πρέπει να κάνουμε κάποιες δοκιμασίες για να το αποφασίσουμε. Το συνακτέν λοιπόν είναι χρήσιμο, αλλά και το συνακτέν έχει δυστυχώς ψευδώς θετικά και καμιά φορά ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, οπότε πρέπει να τα ξέρουμε όλα αυτά. Άρα, εκεί στις 12 εβδομάδες επανεκτιμούμε και τις τελευταίες ορμονικές ανεπάρκειες, όπως για παράδειγμα την πιθανότητα να χρειάζεται χορήγηση αυξητικής ορμόνης, που τώρα πια είναι έτσι διαθέσιμη και για τους ενήλικες. Και μετά, εκεί θα γίνει βέβαια και η απεικόνηση. Νομίζω ότι οι νευροχειρουργοί εκεί για την απεικόνηση μιλάνε για τις 12 εβδομάδες. Και αφού έχουμε καταλήξει, στη συνέχεια τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο πρέπει να παρακολουθούμε απεικονιστικά. Το αν θα χρειαστεί νωρίτερα ή αργότερα βέβαια εξατομικεύεται για τον κάθε ασθενή. Αν σταθεροποιηθεί η παρακολούθηση, μετά κάθε χρόνο μάλλον τους βλέπουμε 1 φορά το χρόνο για να επανεκτιμούμε λίγο το τι χρειάζονται. Για την απεικόνηση, εάν όλα είναι καλά τα πρώτα 3, για άλλους τα 5 χρόνια, στη συνέχεια μπορούμε να αραιώσουμε την παρακολούθηση. Τώρα, το πρόβλημα είναι με τους ασθενείς που είχαν αρχικά λειτουργικά αδενώματα. Εκεί πρέπει να θυμόμαστε ότι ακόμη και αν φαίνεται και συμβαίνει αυτό και έχουμε ασθενείς, κυρίως με μεγαλακρία, που φάνηκε να είχαν ιαθήκ, ακόμα και μετά από ένα χειρουργηθέν μικροαδένωμα και για πολλά χρόνια παρέμειναν ελεύθεροι νόσου, να κάνει υποτροπή μεγαλακρία μετά από χρόνια. Άρα, τελικά αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει μάλλον να παρακολουθούνται διαδίου και κυρίως αναφέρομαι, όπως σας είπα, στους ασθενείς με μεταλλακρία και ασθενείς με σύνδρομο Cushing. Επομένως, σε κάθε περίπτωση εξατομικεύεται και πρέπει ο ασθενής να καταλάβει ότι ακόμη και αν φαίνεται να είναι η αθήσα η νόσος, χρειάζεται παρακολούθηση. Εδώ λοιπόν η Αμερικανική Εταιρεία Κλινικών Ενδοκρινολόγων σας τα έχει βάλει όλα αυτά που σας είπα σε έναν ωραιότατο αλγόριθμο που λέει τι πρέπει να κάνουμε προεγχειρητικά, ότι υποκαθιστούμε σίγουρα τον άξονα του θυροειδή και των επινεφριδίων. Στη συνέχεια, μετά το χειρουργείο, υπάρχει μια πρώιμη διαχείριση που γίνεται μέσα στο νοσοκομείο και αυτό έχει να κάνει κυρίως και με τις νευρολογικές πιθανές επιπλοκές, αλλά κυρίως με τη διαχείριση των υγρών και του νατρίου. Και όταν πια φεύγει ο ασθενής, υπάρχει μια πρώιμη περίοδος, η οποία κρατάει μέχρι τις 12 εβδομάδες και εκεί εμείς, σαν ενδοκρινολόγοι, θα πρέπει να έχουμε αποφασίσει τι πρέπει να αναπληρώσουμε και πώς θα πρέπει να παρακολουθήσουμε, ενώ η παρακολούθηση φυσικά αφορά ενδοκρινολογικές ανεπάρκειες αλλά και υποτροπή λειτουργικών αδενωμάτων, φυσικά και την απεικόνηση σε συνεννόηση με τον νευροχειρουργό. Άρα και συμπερασματικά, μετά το χειρουργείο της υπόφυσης, υπάρχουν πάρα πολλοί χειρουργικοί, μεταβολικοί και ενδοκρινικοί παράγοντες και διαταραχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να παρακολουθηθούν. Και γι' αυτό φυσικά δεν αρκεί ένας, χρειάζεται μια ομάδα και νομίζω ότι αυτό το webinar δίνει πάρα πολύ καλά αυτή την εικόνα. Η θεραπεία τώρα της ορμονικής υπερ- ή υποέκρισης είναι πάρα πολύ σημαντική, ώστε να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα καταρχήν του χειρουργείου, αλλά και μετά και την καλύτερη ποιότητα ζωής για ό,τι θα προκύψει μετά το χειρουργείο. Και αυτοί οι ασθενείς χρειάζονται διαδίου παρακολούθηση, τουλάχιστον από εμάς, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ό,τι έχει γίνει περιχειρητικά θα είναι αυτό που είναι το καλύτερο για την υπόλοιπη ζωή τους. Και εδώ σας δείχνω την εικόνα που ελπίζω ότι εμείς έχουμε στο ΑΧΕΠΑ και μάλλον πρέπει να είναι παντού. Δηλαδή,
Εδώ χρειάζεται ομάδα, ο ενδοκρινολόγος έτσι πολύ κοντά αγκαλιασμένος με τον νευροχειρουργό, αλλά όχι μόνος, που είναι ακτινολόγος, οφθαλμιάτρος, αλλά και ένα δίκτυο πρωτοβάθμιας περίθαλψης που μπορεί είτε να αναγνωρίσει έγκαιρα ή την αρχική νόσο, είτε να αναγνωρίσει έγκαιρα την υποτροπή της νόσου και να παραπέμψει πάλι πίσω. Ευχαριστώ.